Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε μια εφαρμογή ψηφιακού βοηθού για τον εκπαιδευτικό, δηλαδή μια εφαρμογή η οποία μας βοηθάει να καταχωρούμε τις μαθητές, απουσίες και βαθμολόγιο. Θα δείξουμε μια εφαρμογή που λέγεται Smart Teacher Gradebook. Είναι μια εφαρμογή η οποία είναι, υπάρχει για Android. Μπορείτε να την εγκαταστήσετε δωρεάν. Έχει βέβαια κάποιου περιορισμού, αλλά είναι μια έτσι απλή εφαρμογή η οποία θα σα βοηθήσει να καταλάβετε κυρίω Εάν χρειάζεστε μια τέτοια εφαρμογή και μετά μπορείτε να βρείτε κάποια άλλη, υπάρχουν πολλές άλλες αυτού του είδους. Πατάμε λοιπόν εγκατάσταση και θα ανοίξουμε την εφαρμογή. Εδώ έχει κάποιες οθόνες υποδοχής, προχωράω και ζητάει να κάνω εγγραφή ή να κάνω σύνδεση με, με Google. Για ευκολία εγώ θα κάνω σύνδεση με Google για να μπορεί έτσι η εφαρμογή να θυμάται να αποθηκεύει τα δεδομένα μου. Και με λοιπόν στην αρχική οθόνη, εδώ φτιάχνω τα λεγόμενα groups, δηλαδή τα τμήματα ή, ομα... ή οι τάξει οι οποίε κάνω μάθημα. Θα φτιάξω ένα νέο τμήμα πατώντα new group. Θα του δώσω ένα όνομα. Μπορώ να γράψω και στα ελληνικά φυσικά. Τώρα εγώ γράφω συντομία έτσι κάποια πράγματα ας πούμε είναι το τμήμα Γ2 πληροφορικής μπορώ να βάλω στο room την αίθουσα να αλλάξω το χρώμα πατάω λοιπόν create group και εμφανίζεται εδώ η, ο, η, ομάδα η, πάνω όπως βλέπετε που λέει εδώ Γ2 μπορώ να φτιάξω μέχρι τρεις ομάδες τρία τμήματα στη δωρεάν έκδοση να τα ταξινομήσω αν έχω πολλά τμήματα και αν μπω λοιπόν σε ένα τμήμα, μπαίνω μέσα. Εδώ έχω στο κάτω μενού έχω τέσσερα εικονίδια. Είναι οι μαθητές, students, το register είναι που κάνω τις απουσίες, το ποσολόγιο, gradebook είναι το βαθμολόγιο και tracking είναι κάποιες σημειώσεις που μπορώ να βάλω γενικά για την τάξη σαν, σαν σημειωματάριο. Εισάγω λοιπόν μαθητές με το new, βάζω τα στοιχεία το, των μαθητών, Αν θέλω φυσικά βάζω και κάποιες εξτρά πληροφορίες που έχει εδώ, του γονέα ή και εικόνα. Ας βάλω ακόμα ένα έτσι να έχουμε, έτσι να δείξουμε. Τώρα δεν γράφω εγώ ολόκληρο το επίθετο. Και υπάρχει και η λειτουργία να εισάγουμε μαθητές από αρχείο CSV. Τώρα δεν το έχω δοκιμάσει και να είναι μάλλον σε μορφή, σε μορφή δηλαδή Excel και το οποίο θα το εξάγεται σε μορφή CSV και να έχει στείλει όνομα επίθετο κτλ. Ή να εισάγω μαθητές που έχω φτιάξει στο existing students, μαθητές που έχω σε άλλα group. Αφού λοιπόν εισάγω τους μαθητές, εδώ με το table μπορώ να δω ένα πίνακα με τα στοιχεία των μαθητών. Δεν έχω κάποια άλλα στοιχεία εκτός από το όνομα, στα settings κάποιες ρυθμίσεις για το πως θα εμφανίζεται το όνομα του μαθητή και πάμε λοιπόν τώρα στο register εδώ είναι που κάνω το αποσιολόγιο και πως δουλεύει λοιπόν, καταγράφω μαθήματα π.χ. αν τώρα το new καταγράφω ένα μάθημα που έχει μια ημερομηνία και μια συγκεκριμένη ώρα αυτό μου βγάζει την τρέχουσα την ημερομηνία και ώρα αλλά μπορώ εγώ να αλλάξω για να κατοχωρήσω απουσίες για ένα χθεσίνο μάθημα που δεν πρόλαβα να, 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 φτιάξω απουσίες. Πατάω λοιπόν το Create και έχει καταγράψει ημερομηνία και ώρα και κάνοντας κλικ πάνω μπορώ να επιλέξω παρόν, απόν ή αργοπορημένος. Έχει τρεις καταστάσεις. Και ας πούμε την επόμενη ώρα θα ξαναπατήσω πάλι νιου. Θα είναι ένα δεύτερο μάθημα ή αν θέλω αν λόγω στο δημοτικό μπορεί να καταχωρώ μία φορά την ημέρα. Είναι όπω θέλει ο καθένα να το πώ βολεύει στο καθένα. Καταχωρώ πάλι αποσίε, παρουσίε και σιγά σιγά θα προσθέτονται εδώ δεξιά οι στήλε με τις ώρε και θα βλέπω στατιστικά ολοκληρωμένα εδώ, εδώ πέρα. Βλέπετε, έχει στατιστικά ολοκληρωμένα. Και έτσι καταγράφω τις απουσίες. Στο gradebook είναι το βαθμολόγιο όπου εδώ βάζω στοιχεία βαθμού για κάθε τμήμα. Με το νιου επιλέγω την κατηγορία του, θα είναι quiz, εργασία, τεστ, course, α ας πούμε ότι είναι κάποιο quiz και ο η μέθοδος βαθμολόγηση ας πούμε ότι είναι βαθμί, με μέγιστο το, το 10 ας πούμε. Και εδώ δίνω ένα όνομα σε αυτό το quiz. Τι ήταν quiz στο κεφάλαιο 3, ας πούμε. Την ημερομηνία που αυτό ανα, ανατέθηκε και α, θα είναι το due σημαίνει από θα την ημερομηνία που οφείλεται. Πατάω λοιπόν create. Και αφού έχω βάλει το στοιχείο βαθμού, βλέπουμε εδώ πέρα, μπορώ μετά να βάλω τους βαθμούς που έχει πάρει ο καθένας και ένα σχόλιο αν θέλω δεν χρειάζεται να πατάω ok να βάλω βαθμό και στον άλλον και όπως πριν και με τις απουσίες προσθέτω και άλλα στοιχεία βαθμού ε, με άλλη κατηγορία μη ό,τι άλλο θέλω βάζω εδώ ένα όνομα του δίνω ότι θα είναι με, με γράμμα για παράδειγμα η βαθμολόγηση και έτσι βάζω εδώ τους βαθμούς με tab μπορώ να βάζω βαθμολογίες και για το quiz για κάποιο λόγο α, πρέπει να πατήσω save κάθε φορά που βάζω κάτι πριν δεν πάτησα save πρέπει να save για να αποθηκευτεί κάθε φορά που βάζω νούμερα Okay. και τώρα πατάω save για να γίνει η αποθήκευση και έτσι έχω μεμονωμένα τους βαθμούς και ανακατηγορία quiz ή e, εργασία τα στατιστικά και ο τελικός βαθμός. Δείξαμε λοιπόν και το grade που το tracking είναι απλό, απλά βάζω κάποιες σημειώσεις που έχουν σχέση με το μάθημα και να ολοκληρώσουμε στο, στην εφαρμογή αν πάω εδώ στα, στα settings, που είναι τα settings, εδώ στο account, ρυθμίσεις του λογαριασμού, school setup, εδώ μπορώ να ορίσω, να βάλω terms, δηλαδή να βάλω τα τρίμηνά μου, τα εξάμηνα, λόγος δηλαδή έχουμε δύο τετράμινα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, να δώσω ένα όνομα μου, πιέχει αλφα να βάλω πότε λιώνει και πότε αρχίζει, και εδώ στις κατηγορίες μπορώ να αλλάξω το όνομά τους. Δεν μπορώ να προσθέσω κατηγορίες, αλλά μπορώ να αλλάξω το όνομά τους. Και άλλες ρυθμίσεις. Αυτά είναι. Α, έχει ρυθμίσεις για, την, για το αποσιολόγιο και κάποιες ρυθμίσεις πώς θα εμφανίζονται γενικά τα στοιχεία. Αυτά λοιπόν για την εφαρμογή Teacher Gradebook.